Radio Enandi. www.radioenandi.gr. Δεν καλύπτει, αποκαλύπτει. Συντονιστείτε. Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 9:32. Ακούτε Radio Enandi. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Ελένη Αυλονίτου, βουλευτή της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας των Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα, κυρία Αυλονίτου. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Αυλονίτου, βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια κρίση στις τράπεζες, στο χρηματιστήριο. Χαρακτηρίστηκε μαύρη Τετάρτη την προηγούμενη εβδομάδα, ένα mini crack. Βλέπουμε το ομόλογο το 13 του ελληνικού να έχει φτάσει στο 4,65%. Όλα αυτά δεν δείχνουν μια καλή εικόνα προς τα έξω για τη σταθερότητα του συστήματος εδώ στην Ελλάδα, του οικονομικού. Και εάν πιστέψουμε και αυτά που διαβάζουμε τα δημοσιεύματα, ότι πρόκειται κάποια χρήματα 5 με 6 δις από τα 24 που λέμε το μαξιλαράκι το λεγόμενο να δοθούν για την δημιουργία μιας bad bank ή για την ανακεφαλοποίηση εντός ή εκτός εισαγωγικών των τραπεζών, τότε δεν δίνουν μια καλή εικόνα. Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν το τι συμβαίνει στο ελληνικό χρηματιστήριο, νομίζω ότι αυτό συνέβαινε πάντα. Γνωρίζουμε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο είναι μικρό σε μέγεθος, δηλαδή η τζίρη του είναι μικρή, επομένως όποια αυξομοίωση συμβαίνει στο γενικό δίχτυ το επηρεάζει, φαίνεται πολύ περισσότερο, θα έλεγα. Είναι λοιπόν πολύ λογικό αυτό το γεγονός, συμβαίνει κάθε μέρα, απλώς παλιά δεν το παρατηρούσαμε. Τώρα όταν αρχίζουμε να το παρατηρούμε, ίσως γιατί η αντιπολίτευση θέλει να δώσει έμφαση σε αυτό, να συνεχίσει την καταστροφολογία της. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν νομίζω ότι μας επηρεάζει, οι ελληνικές τράπεζες είναι θωρακισμένες. Κεφαλαιακή τους επάρκεια υπάρχει, έχει περάσει τα stress test, έχουν κεφαλαιακή επάρκεια, έχουν, αν θέλετε, μειώνουν τα κόκκινα δάνεια ακόμα και πιο γρήγορα από το ρυθμό, από το στόχο ο οποίος έχει επιβληθεί από τους θεσμούς. Επομένως δεν τίθεται ζήτημα. Όσον αφορά για τα ομόλογα, όπως είπατε, αυτά εξακολουθούν να είναι σε ένα βιώσιμο, θα έλεγα, επιτόκιο. Όπως και να το κάνουμε, ακολουθούμε και το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, το τι συμβαίνει στην Ιταλία. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε και καμία ανάγκη να βγούμε στις αγορές αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει αυτό το μαξιλάρι, το οποίο έχουμε να το χρησιμοποιήσουμε για, για αυτές τις δύσκολες στιγμές και να βγούμε στις αγορές όταν πραγματικά θα είναι υποφελία δικιά μας και τα επιτόκια θα έχουν... έχουν μειωθεί. Τώρα από εκεί και πέρα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης νομίζω ότι δεν θα δώσει χρήματα για αυτό που σκέφτονται να κάνουν, να προστατεύσουν το τραπεζικό σύστημα παραπέρα. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία μένουν θα βρίσκονται στο μαξιλάρι για αυτές τις δύσκολες στιγμές. Θα δούμε όμως τι σχήμα θα... Από το 10 όμως. Να χρησιμοποιήσουν για να προστατεύσουν περαιτέρω τις τράπεζες. Από το 10 γίνεται όμως αυτή η κουβέντα, να προστατεύσουμε τις τράπεζες. Οι τράπεζες χρειάζονται χρήματα. Γίνανε 3 ανακεφαλαιοποίησεις, έχουν πάρει 50 δις και ακόμα δεν ξέρουμε, κυρία Αυλονίτου, με τις πρώτες 2 ανακεφαλαιοποίησεις που έγιναν, ότι δεν ξέρουμε ποια δάνεια πληρώθηκαν, ποια δεν πληρώθηκαν, αν τα ξαναπληρώνει ο δανειολήπτης, αν έχουν πουληθεί στα funds, οπότε πληρώνονται τρίτη φορά. Αυτό είναι ένα σκοτεινό σημείο. Δεν ξέρουμε ποια δάνεια πληρώθηκαν με τις 2 πρώτες ανακεφαλαιοποίησεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει 3 ανακεφαλαιοποίησεις και έχει πληρώσει πάρα πολλά χρήματα ο ελληνικός λαός. Από εκεί και πέρα όμως να θυμηθούμε ότι στις 2 πρώτες ανακεφαλαιοποίησεις που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου για να εξηγιάνουν αυτές τις τράπεζες, δηλαδή τα κόκκινα δάνεια είχαν αρχίσει να συσσωρεύονται από τότε, με αποτέλεσμα να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή σε ένα επικίνδυνο σημείο και θα πρέπει οι τράπεζες να τα ξεφορτωθούν κατά κάποιο τρόπο, με την έννοια ότι να λειτουργήσουν για τον λόγο που υπάρχουν, δηλαδή να χρηματοδοτήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν που προσπαθεί να γίνει αυτή τη στιγμή και γίνεται κουβέντα, είναι να υπάρξει ένα σχήμα ώστε να μην είναι ενάντια στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, να μην δηλαδή
δοθεί εντύπωση ότι πρόκειται για κρατική ενίσχυση, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται. Ναι, απαγορεύεται. Ναι, ακριβώς, ίσως με χρήματα ιδιωτών, να δημιουργηθεί ένα σχήμα τέτοιο, ώστε να αγοράσει όλα αυτά τα δάνεια, τα οποία θα τα αγοράσει και σε καλύτερη τιμή από τα funds, οπότε οι τράπεζες δεν θα χάσουν ούτε ένα ευρώ, και οι ίδιοι δανειολήπτες να μπορούν να έχουν δικαίωμα, καταρχήν να έχουν δικαίωμα να τα αγοράσουν, γιατί πάντα σε αυτό επιμένουμε, να μπορούν να ξεπληρώνουν οι ίδιες δανειολήπτες με καλύτερους όρους, και οι καλύτεροι όροι καταρχήν είναι η τιμή του ακινήτου να πέσει στην τρέχουσα τιμή. Έτσι, γιατί όταν έχεις αγοράσει ένα σπίτι 200.000 ευρώ και τώρα κάνει 120.000, δεν θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η διαφορά. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα σχήμα που περιμένουμε να δούμε σε εφαρμογή και νομίζω θα δουλέψει αυτή τη στιγμή ώστε να ελαττωθούν τα δάνεια. Είναι πολύ βασικό τα κόκκινα δάνεια, να πρασινίσουν δηλαδή για τις τράπεζες και να μπορέσουν οι τράπεζες να παίξουν το ρόλο για τον οποίο υπάρχουν. Να χρηματοδοτήσουν δηλαδή τις επενδύσεις που κάνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσω δανείων, βέβαια. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, της Συμφωνίας των Πρεσπών. Βλέπουμε ότι και στα Σκόπια ήταν πολύ μικρή η συμμετοχή στο δημοψήφισμα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτό που καταλαβαίνουμε ότι ούτε εκεί τη θέλουν τη συμφωνία. Και εδώ, άμα δούμε τα συλλαλητήρια, αν δεν ξέρω, θα μιλάτε βεβαίως και με τον κόσμο. Οι περισσότεροι στην Ελλάδα δεν θέλουν ούτε εδώ τη συμφωνία. Εφόσον δεν τη θέλουν ούτε εδώ ούτε εκεί, γιατί επιμένουμε σε αυτή τη συμφωνία? Καταρχήν, αυτοί που δεν τη θέλουν είναι οι ακροδεξιές εθνικιστικές δυνάμεις και στις δύο χώρες. Είναι πλειοψηφία αυτή, εννοείται. Τώρα θα μου πείτε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει μεταλλαχθεί ή αν θέλετε καθοδηγείται από διάφορους ακροδεξιούς. Είτε αυτός είναι ο αντιπρόεδρος, είτε αυτός είναι ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος φαίνεται να είναι αυτός ο αρχηγός του κόμματος, μιλάω για τον κύριο Σαμαρά. Στην ουσία όμως είναι μια συμφωνία η οποία θα είναι υποφελής για τις δύο χώρες. Θα μπορέσουν να αναπτυχθούν και να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ειρήνη και συνθήκες ανάπτυξης στα Βαλκάνια γενικότερα. Και η χώρα να παίξει το ρόλο, ηγετικό ρόλο σε αυτό το ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που ταλανίζει τη χώρα 25 χρόνια. Και έχουμε εξοδέψει άπειρο κεφάλαιο. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε τα σύνορά μας στα βόρεια, ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, γιατί υπάρχει πραγματική αστάθεια στα Βαλκάνια. Και θέλουμε να παίξουμε αυτό το ρόλο, γιατί θα είναι η υποφελία της χώρας. Από εκεί και πέρα όμως εμείς έχουμε κάνει αυτά που πρέπει. Είναι το παλάκι, είναι στην Βουλή, ας πούμε, των Σκοπίων, της Φύρω, να δει τι θα κάνει. Μάλιστα. Εμείς δηλαδή θέλουμε να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία, γιατί θα είναι υποφελία της χώρας. Ναι, ακόμα και αν οι δύο λαοί δεν τη θέλουν, αυτό σας ρωτάω. Δηλαδή να το επιβάλλουμε ακόμα και αν δεν το θέλουν. Τι εννοείται, καταρχήν από πού και ως πού φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν το θέλει αυτό. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει, την απορρίπτει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Εξαρτάται πώς γίνεται το ερώτημα. Ίσως δεν έχει απλωθεί στον ελληνικό λαό, ξεδιπλωθεί το όλο. Θα έλεγα, οι ωφέλειες που έχει να κάνει από εκεί και πέρα, όσο τα αφήνουμε, Μακεδονία ονομάζεται αυτή η χώρα. Εμείς δεν θέλουμε να ονομάζεται Μακεδονία, πρέπει να της δώσουμε ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Θέλουμε να την ξεχωρίσουμε από την ελληνική, αν θέλετε, κληρονομιά, η οποία ανήκει, μιλάω για την κληρονομιά της Μακεδονίας, η οποία ανήκει στο ελληνικό έθνος. Όλα αυτά πρέπει να διαχωριστούν και η συμφωνία αυτή τα διαχωρίζει. Ναι, βέβαια το όνομα, όταν λέμε μακεδονική γλώσσα, μακεδονική υπηκότητα, ηθαγένεια, δεν τα διαχωρίζει για πολύ, είναι ένα πρόβλημα. Καταρχήν να πω κάτι για το όνομα. Όταν δεχτήκαμε την ενδιάμεση, υπογράψαμε την ενδιάμεση συμφωνία ως πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η λέξη Μακεδονία περιγράφεται μέσα. Και έκτοτε θα δείτε οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει κατανοήσει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δηλαδή το όνομα Μακεδονία, η παράγωγο αυτή θα υπάρχει μέσα στην ονομασία. Από εκεί και πέρα η μακεδονική γλώσσα είχε δοθεί από το 1977, ήταν καταγεγραμμένη στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, ό,τι και να πούνε, και εκ των πραγμάτων, ενώ τώρα μέχρι τώρα μπαίνανε στη χώρα μας οι γείτονες ως Μακεδόνες,
τώρα θα μπαίνουν ως πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Μάλιστα. Δεν βλέπω κάτι λάθος αυτό. Ναι, το ζήτημα είναι όμως ότι 140 χώρες έχουν αναγνωρίσει αυτή τη χώρα ως Μακεδονία, με τη συνταγματική της ονομασία, ακόμα και μεγάλες χώρες. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι δεν έχει καμία σημασία αυτό, έλεγε παλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τώρα, τι να σας πω. Ναι, νομίζω ότι είναι υποκριτικό να τους δεχόμαστε ως Μακεδόνες και να μας πειράζει δηλαδή που θα πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι είναι, έχουν ένα κομμάτι, ένα μικρό κομμάτι της Βόρειας Μακεδονίας και αυτό το πράγμα να ξεχωριστεί, όπως και να ξεχωριστεί η κληρονομιά των αρχαίων Ελλήνων, η οποία είναι ελληνική. Πιστεύετε ότι αυτό το ζήτημα το μακεδονικό, αλλά και το θέμα των συντάξεων, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στις εκλογές όταν γίνουν τον Οκτώβριο του 19? Το θέμα των συντάξεων έχει λυθεί, νομίζω. Περιμένετε και θα το δείτε. Δηλαδή δεν πρόκειται να μειωθούν οι συντάξεις. Βέβαια, τώρα πάνω σε αυτό που λέτε, να σας ρωτήσω λίγο. Εκτός μας έλεγε, ας πούμε, ένας ακροατής ότι εμένα λέει και να μην μου κόψει τελικά τη σύνταξη, δεν μου κάνει καμία διαφορά τη στιγμή που μου έχει κόψει, λέει, το ΕΚΑΣ και μου έχει κόψει, μου έχει μειώσει τρεις φορές το επίδομα θέρμανσης, λέει η κυβέρνηση. Ναι, ένα-ένα. Το καταρχήν αυτή η κυβέρνηση, το ποιος έκοψε τη σύνταξη, έτσι. Σε τι ποσοστό το κόψαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις είναι γνωστό, έτσι. 50 περίπου δις κόψανε τις συντάξεις. Αυτό είναι αλήθεια. 13-14 σύνταξη. Το ΕΚΑΣ ήταν ένα προνοιακό επίδομα που εκ των πραγμάτων είχε μπει σε όλα τα σχέδια της Τρόικας να περικοπεί. Εμείς το κάναμε σταδιακά και προσπαθούμε να το αντικαταστήσουμε. Τώρα, το επίδομα θέρμανσης, έχετε απόλυτο δίκιο, ιδίως εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, δεν το συζητάμε αυτό, και στις ορεινές περιοχές της πατρίδας μας, όπου το χρειάζονται πραγματικά, είναι αναγκαίο και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω, κάνει μια προσπάθεια να δει μήπως από το μέρισμα το οποίο θα προκύψει, θα δούμε τι θα προκύψει για αυτή τη χρονιά, για το 2018, ένα κομμάτι δοθεί για θέρμανση. Όπως δόθηκε και πέρσι. Οπότε αυτό μένει να το δούμε. Μάλιστα. Τώρα, η συντάξη, σας είπα ότι έχει από όλους ομολογηθεί ότι είναι δημοσιονομικό μέτρο, όχι διαστρωτικό. Επομένως, εφόσον πιάνουμε το στόχο 3,5%, το οποίο φαίνεται ότι θα το πιάσουμε, δεν τίθεται θέμα να περικοπούν οι συντάξεις, όχι τώρα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή, θα έρθει ένας νόμος στη Βουλή, όπου θα προτού έρθει ο προϋπολογισμός, όπου θα καταργήσει την περικοπή των συντάξεων. Δηλαδή θα καταργηθεί με νόμο. Δεν θα αναβληθεί αυτό το πράγμα για να το δούμε σε 6 μήνες. Θα ακυρωθεί γιατί πράγματι δεν χρειάζεται. Είναι ένα χρειαστό μέτρο και είναι και αντιαναπτυξιακό, αν θέλετε. Σωστά. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λέτε. Όλοι αυτό ελπίζουμε. Τώρα θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Βλέπουμε, καταρχήν παρακολουθείτε την ΕΡΤ. Την παρακολουθείτε? Γιατί βλέπουμε ότι άνθρωποι μέσα από την ΕΡΤ κάνουν φοβερές καταγγελίες. Δεν είναι μόνο ο Σπύρος ο Κρύμπαλης, ήταν και ο Τσακνής πριν λίγο καιρό, ήταν και ο Αλαφογιώργος. Δεν μπορούν δηλαδή όλοι αυτοί να είναι τρελοί, είναι σοβαροί άνθρωποι. Κάνουν κάποιες καταγγελίες απίστευτες για το τι γίνεται στην ΕΡΤ. Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά? Κοιτάξτε, η ΕΡΤ δεν πάβει να είναι δημόσια τηλεόραση και να περιμένω από αυτήν ένα ποιοτικό πρόγραμμα το οποίο δεν μπορώ να δω στα ιδιωτικά κανάλια. Τώρα, από εκεί και πέρα αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτά γίνονται σε μια περίοδο όπου η δημόσια τηλεόραση απελευθερώνεται από τη ΔΤΕΑ, που σημαίνει ότι εξοικονομεί 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τη μετάδοση του σήματος της ΕΡΤ μέσω του δικού της δικτύου. Αυτό σημαίνει πολλά, έτσι, τα χρήματα τα οποία πλέον θα μπορεί να τα βάλει για να κάνει πιο ποιοτικό το πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα νομίζω ο ίδιος ο Υπουργός προχώρησε να συσταθεί μια επιτροπή για να διερευνήσει το κόστος όταν έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ και εν πάση περιπτώσει αυτό που έχω να πω ότι όταν λειτουργήσε η ΝΕΡΙ τα χρήματα που ξοδέψαμε για αυτή είναι πολλά περισσότερα από ό,τι χρειάζονται αυτή τη στιγμή σήμερα, από ό,τι ξοδεύονται αυτή τη στιγμή σήμερα, που έχουμε να κάνουμε με 5 δημόσια κανάλια, η ΕΡΤ δεν είναι ένα κανάλι, έτσι, 5 δημόσια κανάλια, 26 ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Αθήνα και στην περιφέρεια, το δορυφορικό πρόγραμμα της ΕΡΤ, η Φωνή της Αλήθειας, όλα αυτά. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα, δεν είπα ότι, δεν θα πω ποτέ ότι λειτουργεί έτσι τέλεια, υπάρχουν προβλήματα πολλά,
αλλά νομίζω ότι προχωράμε στη σωστή κατεύθυνση να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη δημόσια τηλεόραση, γιατί έχουμε υποχρέωση απέναντι σε όλο τον κόσμο, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε αυτούς που ζουν και στον Έμπρο ή στο Καστελόριζο. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι μόνο η ΕΡΤ, το σήμα της ΕΡΤ, φτάνει και στο πιο ακρότατο σημείο της πατρίδας μας. Επομένως, αυτό που χρειάζεται είναι πραγματικά να την ενισχύσουμε αυτή τη στιγμή, να περιμένουμε να δούμε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Και έτσι κλείνοντας τη συζήτησή μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν είναι μόνο η ΕΡΤΟΣΕΡΤ, είναι γενικότερα η ενημέρωση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την κυβέρνηση να έχει, ας πούμε, είχε κάνει παλιότερα το εμπάργκο στο Μέγκα, τώρα το εμπάργκο στο Sky, είχαν γίνει επιθέσεις στα παραπολιτικά, στα Νέα, στο Βήμα. Προεκλογικά, αν θυμάστε, είχατε κάνει και εμπάργκο στον Άδωνη Γεωργιάδη, τώρα όχι. Αυτό δεν δείχνει ότι κάτι, ότι δεν σας αρέσει κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί η ενημέρωση γίνεται και από τα άλλα μέσα, όχι μόνο από την ΕΡΤ. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν εγώ δεν συμφωνώ με τα εμπάργκο, έτσι, από θέση αρχής. Από εκεί και πέρα δεν σας άκουσα να αναφέρετε. Είχατε πάει και στο Μέγκα εσείς όταν υπήρχε το εμπάργκο, το θυμάμαι βεβαίως. Όχι, το εμπάργκο υπήρχε σε μια εκπομπή, όχι στο Πρετεντέρ, εντάξει, στην εκπομπή του Πρετεντέρ. Δεν σας άκουσα μέσα σε αυτά τα διάφορα εμπάργκο να αναφέρετε και το εμπάργκο της Νέας Δημοκρατίας στη δημόσια τηλεόραση. Ναι. Βεβαίως, λοιπόν, και αυτό. Υπάρχει μια διαφορά ότι το εμπάργκο στο Sky έγινε όχι για κάποια συγκεκριμένη, όχι γιατί κάτι συγκεκριμένα υπόθηκε, απλώς γιατί καθημερινά διαστρεβλώνονται οι ειδήσεις και νομίζω ότι η δημοσιογραφική διοντολογία επιβάλλει ότι έχεις το ρεπορτάζ, κάνεις το ρεπορτάζ, διασταυρώνεις τα γεγονότα και παρουσιάζεις τα γεγονότα όπως είναι. Δεν τα παρουσιάζει διαστρεβλωμένα. Πράγμα το οποίο το Sky το έκανε πολλές φορές. Τη διαστρέβλωση δηλαδή των γεγονότων, προκειμένου να δείξει ότι η κυβέρνηση δεν τα κάνει καλά, ας πούμε, σε οποιοδήποτε τομέα. Ενώ το εμπάργκο στην ΕΡΤ αφορά κάτι που είπε ένας συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ο κ. Καψόχας, σε μια συγκεκριμένη εκπομπή. Θα μπορούσαν να πούνε κάτι για την εκπομπή. Νομίζω ψάχνανε όλοι, τη Νέα Δημοκρατία ψάχνανε αφορμή για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό, γιατί σε τελευταία ανάλυση αυτό που ακούγεται από πλευράς αντιπολίτευσης είναι ότι αν και εφόσον έρθουν ποτέ στα πράγματα, θα ξαναβάλουν μαύρο στην ΕΡΤ ή, εν πάση περιπτώσει, κάτι ανάλογο. Έτσι, yeah. Αυτό σημαίνει κάτι. Μάλιστα. Κύριε Αυλονίτου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.